Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Νίκο Μιχαηλίδη, διδάκτορα ανθρωπολογίας του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Πρίστον και σήμερα αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μιζούρι. Ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που έχει με την πανεπιστημιακή του ιδιότητα διεξαγάγει επιτόπια έρευνα στην Τουρκία, διδάσκει σε πολλά πανεπιστήμια, αρθρογραφεί συχνά πυκνά στο Twitter. Ο δημόσιος λόγος του, ιδίως για τα ελληνοτουρκικά, είναι πυκνός. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ακτινογραφεί πλήρως το πώς λειτουργεί το τουρκικό πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Διότι σας θυμίζω, πρωτομαγιά σήμερα, σε 2 εβδομάδες έχει εκλογές στην Τουρκία και σε 3 στην Ελλάδα. Και αν δεν το καταλάβαμε εμείς, φρόντισε ο πολύς Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Ελληνοαμερικανός, να μας το υπενθυμίσει ότι μετά τις εκλογές στέκει και απ' έξω, που λένε αυτοί που τζογάρουν όταν γίνεται παιχνίδι, π.χ. blackjack. Γιατί για blackjack μας έχουν, δεν εξηγείται αλλιώς. Τι πάει να πει ουδής αλάνθαστος στις μεταξύ μας σχέσεις? Δεν προσφέραμε ένα ποτήρι νερό στο γείτονα? Ή εννοεί ότι κάνουμε λάθος όταν κάνει υπερπτήσεις και δεν απαντάμε? Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλό μήνα. Κύριε Σαχίνη, καλημέρα. Χριστός Ανέστη, καταρχήν χρόνια πολλά και καλή πρωτομαγιά. Καλό μήνα σε όλους τους ακροάτες. Να είστε καλά κύριε Μιχαηλίδη και εσείς. Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σταθώ λίγο σε αυτό που έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ, όχι τα δικά σας, με όσα έχουν διαδραματιστεί στο φόρουμ των Δελφών με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα. Ναι. Διότι όπως τα εθνικά θέματα δεν είναι στην ατζέντα, τι ωραία έκφραση, των κομμάτων προεκλογικά, ως φαίνεται και οι δηλώσεις του Αμερικανού πρεσβευτή περνούν κάτω από τα ραντάρ των κομμάτων. Κανενός δεν ιδρώσει τα αυτή. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω το εξής. Αυτό που στην Ελλάδα οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν εθνικά θέματα, εγώ προτιμώ να τα αποκαλώ θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας. Μάλιστα. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, αυτά, εθνικό θέμα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι και το δημογραφικό. Σωστό. Έτσι, σωστό. Επομένως, προτιμώ να τα περιγράφω ως θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας, που είναι απολύτως κρίσιμα για το μέλλον της πατρίδας μας και των νέων γενεών. Ναι, μου έχει κάνει, καταρχήν θεωρώ ότι πρόκειται, και θα είμαι πολύ ευγενής και ήπιος, πρόκειται για μια εξαιρετικά προβληματική, επίοικος απαράδεκτη δήλωση του κυρίου Τσούνη, η οποία με εξέπληξε πραγματικά. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο. Και μου θύμισε περιόδους όπου η συμμαχική μας χώρα κρατούσε ίσες αποστάσεις μεταξύ επιτιθέμενου και αμυνόμενου. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση ο επιτιθέμενος, ο αναθεωρητής, είναι η Τουρκία και ο αμυνόμενος που τηρεί το διεθνές δίκαιο αυτή τη φορά είναι η Ελλάδα. Και όταν τηρείς ίσες αποστάσεις μεταξύ ενός επιτιθέμενου και αμυνόμενου, ευνοείς τον επιτιθέμενο, σαφώς. Έτσι. Mm. Επομένως, αυτό το οποίο και σχολιάζω τις τελευταίες ώρες είναι γιατί κανένας από το πολιτικό σύστημα, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τα μικρότερα κόμματα μέχρι στιγμής, δεν έχω ακούσει να κάνουν κάποιο σχόλιο, μία τοποθέτηση σε αυτά τα οποία υπόθηκαν στο φόρουμ των Δελφών από τον κύριο πρέσβη. Και βέβαια, να σας πω, για να είμαι ειλικρινής, δεν εκπλήσωμαι και τόσο αν τα συγκρίνω με αυτά που είπε ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, και τον τρόπο για τον οποίο μίλησε για την Κυπριακή Δημοκρατία και την γενικότερη στάση της σε διάφορα ζητήματα. Επομένως, το ερώτημα που πρέπει να θέσουν οι πολίτες και όλοι εμείς που παρακολουθούμε και προσπαθούμε να αναλύουμε τις καταστάσεις είναι τι συνέβη άραγε και από εκείνη την όντως επιτυχή ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο και τη διεθνή καμπάνια που υποτίθεται ότι ξεκίνησε η χώρα μας για να αναδείξει τον τουρκικό επεκτατισμό και αναθεωρητισμό, που φαίνεται να βρίσκαμε ευήκο αότα στην Ουάσιγκτον, στο State Department και στη Γερουσία κτλ., που εκεί όντως έχουμε συμμάχους. Τι συνέβη λοιπόν από τότε και φτάσαμε στα χθεσινά, όπου βλέπουμε μία, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, στροφή της δημόσιας ρητορικής των υπευθύνων των ΗΠΑ, των εκπροσώπων στην Ελλάδα, σε μια επιστροφή αυτής της ρητορικής στο παρελθόν και στις ίσες αποστάσεις, το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό. Γιατί κανείς δεν το σχολιάζει? Μήπως έχει συμφωνηθεί κάτι μετά τις εκλογές να γίνει μια συνολική διαπραγμάτευση με τους όρους, διαπραγμάτευση εντός εισαγωγικών, με τους όρους που επιθυμεί η ίδια η Τουρκία και να επιβάλλει τη δική της ατζέντα? Μήπως ήδη την έχει επιβάλει? Επίσης, το άλλο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω, γιατί εξοπλιζόμαστε? Γιατί παίρνουμε όλο αυτό το αμυντικό υλικό, που καλώς κατά τη γνώμη μου, το θέμα είναι τι θα το κάνουμε.
Ποιος είναι ο στόχος εδώ πέρα? Ο στόχος μας είναι, ενισχύοντας την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας, να καταστεί η Ελλάδα ένας πανίσχυρος πυλώνας και ενεργειακός κόμβος σε συνεργασία με την Κύπρο και σε μια προοπτική απελευθέρωσης της κυπριακής δημοκρατίας, ολοκλήρωση της τουρκικής κατοχής, αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και επανένωση του νησιού, ή στόχος εδώ είναι μέσω των εξοπλισμών να περιορίσουμε τις πιθανές απώλειες που θα έχουν τους επόμενους μήνες ή και χρόνια? Εύλογο ερώτημα. Είναι το ερώτημα επομένως. Εύλογο το ερώτημα, αλλά κύριε Μιχαηλίδη, αν κοιτάξετε λιγάκι και κοιτάτε εσείς την εσωτερική ατζέντα στα εξωτερικής πολιτικής ζητήματα, γιατί βλέπετε ιδίως στους μεγάλους σχηματισμούς πολλές διαφορές, και για να πιάσω και το νήμα, στο ίδιο φόρουμ ο άλλοτε υπουργός εξωτερικών και συγκυβερνήτης, ο κ. Βενιζέλος, είπε ότι μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα της ελληνοτουρκικής ΑΟΣ, να πάμε μετά στα ζητήματα από στρατιωτικοποίησης και αμυντικών εξοπλισμών, αφού λύσουμε το ζήτημα της ΑΟΣ, και κάποια στιγμή να πιάσουμε και το κυπριακό. Όλο και απομακρύνεται η Κύπρος. Θα περίμενε κανείς να πει να τα λύσουμε. Κανείς δεν λέει, κανείς δεν θέλει να υπάρχουν τέτοιες βαριές εκκρεμότητες. Προφανώς. Αλλά να ξεκινήσουμε οριοθετώντας ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν είναι λάθος? Ακριβώς. Όχι, δεν είναι καθόλου λάθος, και αυτή θα έπρεπε να είναι το πρώτο βήμα. Η Κύπρος είναι, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια ανεξάρτητη χώρα, και έχουμε βεβαίως και εμείς δικαίωμα ως ανεξάρτητη χώρα που θεωρούμε ότι είμαστε να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα. Επειδή όμως αντιδρά και απειλεί η Τουρκία στρατιωτικά, έχει βάλει λιτούς και δεμένους να μας πιέζουν, φαίνεται ότι η Αθήνα έχει κάνει πίσω. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, και πολύ φοβούμε ότι ενώ αρχικώς η αρχική σύλληψη ήταν να χρησιμοποιηθούν τα ενεργειακά ώστε να δοθεί κάποιο κίνητρο στην Τουρκία να κάνει βήματα πίσω και να ταυτιστεί με τη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο, ούτως ώστε να απελευθερωθεί η νήσος, να απεξαρτηθεί από την τουρκική κατοχή και να επανενωθεί, πολύ φοβούμαι ότι η διαχείριση του όλου ζητήματος θα οδηγήσει στην παγίωση της διχοτόμησης και στη δημιουργία δύο κρατών. Το οποίο είναι μια προδοτική εξέλιξη, αν μου επιτρέπετε. Δεν συνηθίζω να χρησιμοποιώ τέτοιες βαριές εκφράσεις, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ έναν καλύτερο όρο να περιγράψω αυτό το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση. Τι θέλουμε? Να χρησιμοποιήσουμε τα ενεργειακά, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μοχλούς πίεσης για να απελευθερωθεί, ενωθεί η Κύπρος και να επιβάλλουμε μια ηρεμία και τάξη στην περιοχή, ή θα τα χρησιμοποιήσουμε ούτως ώστε να πάμε σε γενικούς εντός εισαγωγικών συμβιβασμούς, ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της Τουρκίας και να εγκαταλείψουμε την Κύπρο και να οδηγηθεί στο χάος και στην καταστροφή? Τι θέλουμε? Κύριε Μιχαηλίδη, επειδή το θέτετε, να το προχωρήσω και να σας ρωτήσω. Υπάρχει περίπτωση, και θα το πω πολύ λαϊκά, υπάρχει περίπτωση αυτό το διάστημα οι Αμερικανοί να μας πούνε πάρετε ό,τι θέλετε από το σούπερ μάρκετ των όπλων μας, εδώ είμαστε. Πάρτε και F-35, πάρτε και C-130, πάρτε και άλλα οπλικά συστήματα, θα σας διασφαλίσουμε την ηρεμία στο Αιγαίο, αλλά θα συνεννοηθείτε με τους απέναντι για την ΑΟΣ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Που αυτό κατ' εμέ τουλάχιστον σημαίνει τα δικά σας και δικά τους. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Πολύ φοβούμαι ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και για ποιο λόγο υπάρχει? Διότι, ξέρετε, η Αμερική δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα, η κυβέρνησή της, οι θεσμοί της κτλ. Έτσι, η Αμερική εσωτερικά έχει έναν πλουραλισμό θεσμών, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Σε κάποιους από αυτούς τους θεσμούς η Τουρκία έχει βάλει πολύ χοντρό πόδι εδώ και πολλές δεκαετίες. Και εμείς είχαμε μείνει πολύ πίσω στο να χτίσουμε leverage και να χτίσουμε επιρροή σε αυτούς τους θεσμικούς μηχανισμούς της λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ. Η Τουρκία έπαιζε πολύ καλύτερα αυτό το παιχνίδι, δυστυχώς. Και πολύ φοβούμαι τώρα, λόγω και των σεισμών, αλλά και της πιθανής εναλλαγής στην εξουσία από τους Ισλαμιστές, να ξαναπάμε πίσω στους κεμαλοεθνικιστές, οι οποίοι παραδοσιακά υποτίθεται ότι ασκούσαν μια φιλοδυτική, φιλοαμερικανική, φιλονατοϊκή πολιτική. Ίσως κάποιοι στο State Department να πιστεύουν ότι τώρα είναι ευκαιρία να φέρουμε την Τουρκία πίσω στο Μαντρί, και θα πιέσουν σε αυτή την περίπτωση τον πιο αδύναμο κρίκο. Να σας πω κάτι. Συνήθως σε αυτά τα θέματα οι μικρές χώρες όπως οι δικές μας, και με τέτοια πολιτικά προβληματικά πολιτικά συστήματα που διαθέτουμε, φτάνουμε να κατηγορούμε τους τρίτους για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Δεν μας φταίνει άλλη. Κάθε χώρα, ξέρετε, και οι ΗΠΑ τα δικά της συμφέροντα εξυπηρετεί. Οι ΗΠΑ θέλουν να υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τώρα, υπό ποιες προϋποθέσεις θα γίνει αυτό, πώς και τι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Ποιος μπορεί να τη διασφαλίσει αυτήν την ειρήνη? Η Ελλάδα ως ισχυρή δύναμη, η Τουρκία ως ισχυρή δύναμη? Θα το κάνει με τον παίχτη που μπορεί να παίξει και να κάνει τη δουλειά, κύριε Σακίνη. Έχετε λοιπόν δίκιο. Αν εμείς δεν σοβαρευτούμε και δεν διεκδικήσουμε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και με ανάληψη του σχετικού κόστους,
τότε προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους στην παγκόσμια σκακέρα στην οποία εντασσόμαστε κι εμείς θέλοντας κι εμείς, έτσι, θα παίξουν με τον ισχυρότερο και πιο αποτελεσματικό παίκτη. Θα ήθελα αυτός ο παίκτης να είναι η χώρα μας. Διαβάζω εδώ στα σχόλια που γίνονται πολλές φορές ότι και εμείς τι φταίμε, ο Αμερικάνος πρέσβης τα είπε να απολογηθεί στη χώρα. Δεν είναι έτσι. Γιατί ο Αμερικανός πρεσβευτής είναι πρεσβευτής στην Αθήνα. Δεν είναι ακριβώς. Έτσι απλό. Να σας δώσω, κοιτάξτε, αυτοί οι οποίοι τα γράφουν αυτά, δυστυχώς φοβούμαι ότι είναι κομματικά δογματικοί και ενδεχομένως φανατικοί συμπολίτες μας. Θα έπρεπε να σκέφτονται περισσότερο ορθολογικά, επιτρέψτε μου να πω. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν έβγαινε ένας πρέσβης των ΗΠΑ ή οποιασδήποτε χώρας στην Τουρκία, σε φόρουμ που τον φιλοξενούν και έκανε ανάλογες δηλώσεις στο τουρκικό κοινό μπροστά, θα είχε ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων. Δεν φαντάζεστε τι θα είχε γίνει. Στην Ελλάδα είναι σαν να μην συνέβη τίποτα. Το σχολιάζουμε κάποιοι ανεξάρτητοι σχολιαστές, παρατηρητές, αναλυτές, δημοσιογράφοι. Οι κομματικοί σιωπούν. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά, ξέρετε, με την Τουρκία, κύριε Σακίνη, στα αυτά τα θέματα. Η Τουρκία διεκδικεί ρόλο και το διεκδικεί με πολύ σκληρούς όρους και εμείς περιμένουμε αυτόν τον ρόλο να μας τον δώσουν στο πιάτο. Δεν γίνεται έτσι στη διεθνή πολιτική. Πρέπει να ματώσεις. Έχετε δίκιο. Θέλω να πάμε λίγο στο κεφάλαιο Τουρκία, το οποίο το ξέρετε, το έχετε ακτινογραφήσει και με ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά. Έχουν εκλογές, προηγούνται κατά μία εβδομάδα. Υπάρχει μια συζήτηση, την υπενιχτήκατε. Ερντογάν ή Κιλιτσάρογλου και τι εκφράζουν. Στο βάθος έχετε πει και το έχω προσέξει ότι η πολιτική και στρατηγική στόχευση της αναθεωρητικής πολιτικής δεν αλλάζει. Αλλάζουν οι αποχρώσεις. Όμως υπάρχει μια συζήτηση για το λαό στην Τουρκία. Μάλιστα. Και με ενδιαφέρει να ακούσουμε κάποιες σκέψεις σας. Τι εννοείται ακριβώς μια συζήτηση για το λαό, τι ακριβώς θέλετε να πείτε, διευκρινίστε μου λίγο. Ότι πολλές φορές ο λαός άγεται και φέρεται όπως όλοι οι λαοί. Άλλα είναι τα θέλω του και οι προτεραιότητες του, αλλά το σύστημα του βάζει αυτές τις προτεραιότητες. Εχθρός είναι ο γείτονας. Ακριβώς. Κοιτάξτε, στην τουρκική κοινωνία υπάρχουν μειοψηφικές ομάδες, με εξαίρεση τους Κούρδους, τους αφήνουμε έξω προς το παρόν, μιλώ για την τουρκική κοινωνία. Υπάρχουν κάποιες μικρές μειοψηφίες οι οποίες επιθυμούν δημοκρατία στη χώρα τους, αντιλαμβάνονται τι σημαίνει δημοκρατία, έτσι, και την επιδιώκουν. Και επίσης σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του εσωτερικού δικαίου κτλ. Θέλουν δημοκρατία. Αυτοί όμως μειοψηφούν. Δεν είναι στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης και του κράτους. Είναι μια περιθωριακή ομάδα. Η μόνη δύναμη εσωτερικά, η οποία πραγματικά διεκδικεί ουσιαστικό εκδημοκρατισμό, σεβασμό και ειρηνική συνύπαρξη με όλους τους γείτονες, είναι το φιλοκουρδικό κόμμα του HDP, ο ηγέτης του οποίου είναι στη φυλακή και άλλα 20.000 στελέχη του περίπου, κύριε Σακίνη, είναι στη φυλακή. Παρ' όλα αυτά, αυτό το κόμμα αγωνίζεται να συμμετάσχει σε αυτές τις κουτσές εκλογές, οι οποίες δεν είναι δημοκρατικές σε καμία περίπτωση. Είναι και αυτό μια άλλη υπόθεση που πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε. Λοιπόν, η Τουρκία διοικείται από τις υπηρεσίες πληροφοριών της και από τις ένοπλες δυνάμεις της. Δεν διοικείται από τα κόμματά της. Τα κόμματα έχουν ρόλο βιτρίνας και οι πολιτικοί εναλλάσσονται στην εξουσία ανάλογα με το τι εξυπηρετούν, ποια είναι η διεθνή συγκυρία, πόσο έχει φθαρεί ο πολιτικός διεθνώς και εσωτερικά κτλ. Η τουρκική εξωτερική πολιτική, ειδικά όσον αφορά το κουρδικό πρώτον και τις σχέσεις με Ελλάδα και Κύπρο, είναι απολύτως σταθερές. Δεν αλλάζουν. Μου επιτρέπετε μια διακοπή. Ναι. Παίζει δύο μέρες στο δυτικό τύπο η ανακοίνωση του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, προσωπική του ανακοίνωση, ότι οι μυστικές του υπηρεσίες εξολόθρευσαν το νέο ηγέτη του ISIS στη Συρία. Ακούστε λίγο. Και την ίδια στιγμή περνάει κάτω από τα ραντάρ ότι οι ίδιες δυνάμεις εκτέλεσαν εψυχρό ένα από τα ηγετικά στελέχη των Κούρδων της Συρίας, του YPG. Καταλάβατε. Βεβαίως, κοιτάξτε, είναι μια κλασική ψυχολογική επιχείρηση τις οποίες συνηθίζει το τουρκικό κράτος και δυστυχώς οι δικοί μας στην Ελλάδα και άλλοι δυτικοί εύπιστοι δημοσιογράφοι τα αναπαράγουν άκρητα. Και αυτό το πρόσφατο θέμα με την υποτιθέμενη δυσφορία που αισθάνθηκε ο πρόεδρος για δύο μέρες και όλα τα μήνυμα που το παρουσίαζαν, εκείνο το διήμερο, ξέρετε, γινόταν μαζικές συλλήψεις Κούρδων ακτιβιστών και δημοσιογράφων. Δεκάδες συλλήψεις. Κανείς δεν έγραψε και δεν είπε τίποτα. Μάλιστα. Γι' αυτό. Όλοι ασχολούνταν με το στομαχόπονο του Ερντογάν. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, κύριε Σακίνη. Όχι, είναι εντυπωσιακό γιατί γνωρίζετε πολύ καλά την τουρκική πραγματικότητα και με βάση αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ισχύει το αφήγημα ότι αν είναι ο Ερντογάν, η πορεία είναι μη αναστρέψιμη στην προσκόλλησή του στο ευρασιατικό μπλοκ. Αν είναι ο Κιλιντσάρογλου και η αντιπολίτευση,
Έχουμε μια δυτική στροφή με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και τέλος πάντων, τι κρίνεται εδώ στις τουρκικές εκλογές? Κύριε Σαχίνη, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι οποιοδήποτε και να εκλεγεί από τους δύο θα διαπραγματευτεί με δυτικές χώρες, ιδιαίτερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Βρετανία και με τη Γερμανία, αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι καλύτερο για τα εθνικά του συμφέροντα. Αν ο ένας παρουσιάζεται ως περισσότερο φιλοδυτικός ή λιγότερο φιλοδυτικός, είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αν εκλεγεί και ο Ερντογάν, γιατί εγώ έχω ασκήσει κριτική σε αυτή τη λογική, ότι αν εκλεγεί ο Ερντογάν, οπωσδήποτε θα ακολουθήσει μια αντιαμερικανική πολιτική. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος γι' αυτό. Επομένως, αυτό εμείς πρέπει να κάνουμε, να μην στηρίζουμε τις ελπίδες μας στο ποιος θα εκλεγεί κτλ. Δεν πρέπει να ετεροκαθοριζόμαστε και να περιμένουμε να δούμε ποιος θα βγει και να δούμε τι θα κάνουμε. Εμείς πρέπει να χαράξουμε την πορεία μας και να συνεχίζουμε σε αυτή την πολιτική που θεωρούμε ότι διασφαλίζει τα συμφέροντά μας στην περιοχή. Ναι, αυτό που θα αλλάξει αν εκλεγεί η αντιπολίτευση, εντός εισαγωγικών αντιπολίτευση ή και μάλιστες, σίγουρα θα αλλάξει η ατμόσφαιρα στις δυτικές πρωτεύουσες και στον δυτικό τύπο, κύριε Σαχίνη. Και αυτό είναι κάτι που δεν μας ευνοεί ιδιαιτέρως, κατά τη γνώμη μου. Θα αρχίσουν να λένε ότι επανέρχονται οι κεμαλιστές, οι ΟΠΕ, ο Μουσταφά Κεμάλ, είναι ξανά στον υποτιθέμενο εκδυτικισμό αυτής της χώρας και στον δικτάτορα ο οποίος υποτίθεται την εκδυτήξε κτλ. Τα γνωστά παραμύθια και η προπαγάνδα, τα οποία ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, λόγω της ασυνάπτυτης πολιτικής του, διέλυσε αυτούς τους μύθους σε πολλές δυτικές πρωτεύουσες. Επομένως, η απώλεια θα είναι ότι αν επανέλθουν οι κεμαλιστές στην εξουσία, αυτοί οι μύθοι θα αρχίσουν ξανά να αποκαθίστανται, πολύ φοβούμε. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ανοχή προς την Τουρκία και στις πολιτικές της, και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη πίεση προς την Ελλάδα και προς την Κύπρο, κύριε Σαχίνη. Αλλά ναι, ναι. Να σας πω το εξής. Και ο ίδιος ο Κιλιτσάργουλ έκανε δήλωση ότι αν εκλεγεί, οι σχέσεις με τη Ρωσία πρέπει να συνεχίσουν και να εμβαθυνθούν. Και αν μελετήσετε τι λένε και γράφουν οι αρμόδιοι για την εξωτερική πολιτική αυτού του κόμματος, μην ακούτε μόνο τις δηλώσεις που εξτομίζει κάποιος για ένα λεπτό. Πρέπει να μελετούμε και τι λένε τα επιτελεία από πίσω. Γιατί η πολιτική θα συνεχιστεί ως έχει. Μπορεί κάποιες πινελιές να αλλάξουν, για παράδειγμα η αποστολή στρατευμάτων στη Σομαλία ή η δημιουργία στρατιωτικής βάσης στο Κατάρ. Οι κεμαλιστές θεωρούν ότι αυτά δεν έχουν εξυπηρετήσει επαρκώς την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα της χώρας τους, επομένως θεωρούν ότι εκεί κάτι μπορεί να αλλάξει. Όμως, στο θέμα της Συρίας, όπου η εισβολή που έκανε ο Ερντογάν και τα τουρκικά στρατεύματα ήταν με τη συνένεση του Κιλιτσάρογλου και της αντιπολίτευσης, κύριε Σαχίνη, μην το ξεχνάμε αυτό. Οι απειλές που εξτομίζονταν καθημερινά έναντι της Ελλάδος ήταν όχι μόνο με τη συνένεση της αντιπολίτευσης, αλλά και είχαμε μια αντιπολίτευση κεμαλική και έναν Κιλιτσάρογλου ο οποίος έλεγε πήγαινε πάρε τα νησιά. Άρα θα σας ρωτήσει κάποιος, αυτή η διαφαινόμενη ανατοποθέτηση της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή κάποιοι το λένε κολοτούμπα, κυβίστηση, αλλά είναι ανατοποθέτηση με χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι ακόμη και η Συρία αν θέλετε. Πώς την αποκωδικοποιείτε επί της ουσίας? Η δική μου ανάγνωση είναι η εξής. Η Τουρκία θα προσπαθήσει, και το έχω πει πολλές φορές αυτό, η Τουρκία θα προσπαθήσει να ξαναχτίσει σταδιακά τις σχέσεις της με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ και άλλους τοπικούς παίκτες, ώστε να απομονώσει την Ελλάδα, η οποία τα τελευταία χρόνια όντως ξύπνησε και κινήθηκε σε κάποια πεδία, έκανε κάποια βήματα. Θα έπρεπε να είχαν γίνει περισσότερο, αλλά δεν είναι του παρόντος. Θα προσπαθήσει να απομονώσει τη χώρα μας, χτίζοντας σχέσεις και συνεργασίες με τους περιφερειακούς παίκτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε εμείς. Και δεν το λέω εγώ αυτό. Το λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι σχεδιαστές στρατηγικής, το λένε οι στρατιωτικοί τους, το λένε οι διπλωμάτες τους, το λένε οι αναλυτές και οι δημοσιογράφοι τους. Είναι κοινή γνώση αυτό το πράγμα και βλέπουμε γίνονται βήματα. Δηλαδή, για να συμφιλειωθεί η Τουρκία με την Αίγυπτο, θα πρέπει να πάψει να στηρίζει συγκεκριμένα κινήματα τα οποία αντιτίθεται στην Αιγυπτιακή κυριαρχία. Είναι το θέμα της Λιβύης. Εκεί είναι πράγματα που μπορεί να τα βρει η Τουρκία με την Αίγυπτο. Μην περιμένουμε όμως με την Ελλάδα και την Κύπρο να υπαναχωρήσει και να συνταχθεί με το σωστό και αυτό που επιτάσσει το διεθνές δίκαιο. Δεν θα το πράξει. Και ξαναλέω, θα επιχειρήσει να χτίσει τις σχέσεις. Μάλιστα, ο κ. Ντάρουγλου είπε ότι επιθυμούμε οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες να συνεργαστούν με τις Ισραηλινές, να ξαναχτίσουμε την συνεργασία μας σε επίπεδο παραγωγής αμυντικού υλικού. Κατανοούμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Κύριε Μιχαηλίδη, πρώτο τελευταίο ερώτημα για σήμερα και θα τα ξαναπούμε. Είναι το εξής. Υπό το βάρος αυτών λοιπόν των εξέλιξεων και του εσωτερικού εκλογικού της Τουρκίας, αμέσως μετά έρχονται οι εκλογές στην Ελλάδα. Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν συζητιόνται. Η αλήθεια είναι αυτή. Αντίθετα,
πριν μπούμε στην κυρίως προεκλογική περίοδο, αυτό που ακούσαμε σε όλες τις εκφάσεις από τα περισσότερα ελληνικά πολιτικά κόμματα ήταν η καθοσίωση της Χάγης. Ναι. Έχετε ένα σχόλιο εδώ? Διότι και αυτό είναι ένα πεδίο θολό. Υπάρχει μία και μόνο διαφορά, όπως παγίως λέμε στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η οριοθέτηση ΑΟΣ, ή είναι η διαφορά μία αλλά οι ζώνες πολλές? Και όταν λες θαλάσσιες ζώνες, εννοείς και τα χωρικά σου ύδατα? Κοιτάξτε, θα είμαι απολύτως ειλικρινής, μου είναι δύσκολο να κατανοήσω τι σκέφτεται και τι εννοεί η ελληνική κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, γι' αυτό και μου είναι δύσκολο και να σχολιάσω όσον αφορά το θέμα της Χάγης. Πραγματικά πιστεύω, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, αλλά και πάρα πολλοί αναλυτές, πέραν αυτών οι οποίοι απλά αναπαράγουν την κυβερνητική γραμμή, δεν έχουμε καταλάβει τι θέλει να πράξει η κυβέρνηση, τι εννοεί ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος για την εξωτερική πολιτική όταν μιλούν γενικότερα για θαλάσσιες ζώνες, για Χάγη κτλ. Τι θα πάει στη Χάγη, υπό ποιες προϋποθέσεις, πώς? Είναι κάτι το οποίο ειλικρινά εμένα με έχει προβληματίσει και δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, διότι δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Αν μετά τις εκλογές και εδώ και στην Τουρκία επιταχυνθούν εξελίξεις, οι Αμερικανοί διαστόματος του κ. Τσούνι μας είπαν από τους Δελφούς ότι το προσδοκούν αμέσως μετά τις εκλογές να μπει μπροστά μια διαδικασία. Πρώτων εκλογών δεν θα όφυλαν να κάνουν γνωστό υπό ποιες προϋποθέσεις, ποιο είναι το πακέτο, η ατζέντα, αγαπημένη λέξη, τέτοιων συζητήσεων? Δηλαδή θα πάρει όποιος πάρει την εντολή, όποιος και αν την πάρει, δεν ξέρω, αυτό είναι στην κρίση του ελληνικού λαού. Εν λευκό. Ακριβώς, αυτό είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα, κύριε Σαχίν. Είναι πρόβλημα έλλειψης δημοκρατίας και διαφάνειας στο δημόσιο διάλογο και στη συζήτηση, και αυτά δεν μπορεί να συμβαίνουν σε χώρες που θεωρούν σε αυτούς τους ευρωπαϊκές. Αυτές είναι καταστάσεις τριτοκοσμικού τύπου, επιτρέψτε μου να πω. Με λύπη το λέω αυτό το πράγμα. Ούτε και στην Τουρκία συμβαίνει αυτό. Στην Τουρκία οι Τούρκοι πολιτικοί βγαίνουν δημόσια και λένε θα κάνουμε αυτό, ένα, δύο, τρία. Αυτά είναι τα συμφέροντά μας, αυτό επιδιώκουμε. Εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, υπάρχει μια σιωπή, υπάρχει μια σκιά, ένα θάψιμο, λες και φοβούνται να το συζητήσουν το θέμα. Ας βγει ο καθένας να πει την άποψή του. Τώρα θα τους στοιχήσει εκλογικά, δεν θα τους στοιχήσει, είναι μια άλλη. Αλλά αυτό και ανέντιμο είναι και ανήθικο και πάνω απ' όλα είναι επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, το μέλλον και τα συμφέροντα της πατρίδας μας, κύριε Σαχίνη. Διότι αν κρίνουμε ότι η χώρα μας διαθέτει ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία, κατέστρεψε την οικονομία του, ο μέσος πολίτης δεν θα ήταν δύσκολο να σκεφτεί ότι μας οδηγούν σε μια νέου τύπου καταστροφή σε αυτές τις υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις με την Τουρκία που ενδεχομένως θα έρθουν μετά τις εκλογές. Δεν μπορείς να λες ψήφισέ με και θα διαχειριστώ εγώ το μέλλον και την τύχη σου, χωρίς να λες στους πολίτες πώς θα κάνεις αυτή τη διαχείριση, τι θα κάνεις, με ποια μέσα, τι σκέπτεσαι. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς και αυτό είναι απολύτως προβληματικό και βαθιά αντιδημοκρατικό και εθνικά επικίνδυνο. Θα κλείσω με ένα ερώτημα ακροατή. Πιστεύει, λέει ο κύριος Μιχαηλίδης, ότι στην περιοχή μας, στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, εξαιρετικό ερώτημα, η Ρωσία και η Κίνα θα αφήσουν την Τουρκία να γίνει ο, θα σας το πω ακριβώς πώς το γράφει, ο νταβατζής του ΝΑΤΟ στην περιοχή, και αντίστροφα, οι Αμερικανοί θα αφήσουν την Τουρκία να κάνει το παιχνίδι κοιτάζοντας και προς τη Ρωσία και στην Κίνα? Είναι τόσο απλό, όσο και αν εμείς δεν κατανοούμε τι γίνεται? Δηλαδή εννοεί, οι μεγάλοι παίκτες ισχύως θέλουν ένα ρόλο super wow υπερδύναμης περιφερειακά της Τουρκίας στην περιοχή? Πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες μια αυτονομημένη Τουρκία η οποία θα παίζει σε διπλό ταμπλό. Σε καμία περίπτωση. Και αυτό πιστεύω ότι θα έχει μακροπρόθεσμα συνέπειες και θα παράξει εσωτερικό διχασμό στην Τουρκία. Αντίστροφα, η Ρωσία και η Κίνα θα ήθελαν την Τουρκία να είναι ο μπροσταροκριός του ΝΑΤΟ στην περιοχή? Σαφώς και όχι, κύριε Σαχίνη, σε καμία περίπτωση. Όμως η πολιτική την οποία ακολουθεί η Τουρκία προς αυτές τις χώρες λέει, κοιτάξτε, έχουμε ορισμένα ζητήματα στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε και είναι κάποια άλλα στα οποία δέχομαι πιέσεις από τη Δύση, τα οποία προς το παρόν δεν μπορώ να τα ικανοποιήσω. Και μέχρι στιγμής ότι φαίνεται ότι αυτό το σενάριο έχει δουλέψει. Και επίσης, τώρα για να μπορούμε να απαντήσουμε περισσότερο ορθολογικά και με μεγαλύτερη ακρίβεια σε αυτό το σημαντικό ερώτημα που θέσατε, θα πρέπει να δούμε και να αναλύσουμε το πόσο βαθιά είναι η ρωσική και η κινέζικη διείσδυση μέσα στην τουρκική οικονομία, στη διπλωματία, στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική κτλ. Διότι, όπως γνωρίζουμε, ως νατοϊκή χώρα που είναι, η Τουρκία διαμορφώθηκε με βάση δυτικά αμερικανικά πρότυπα και υπήρχε βαθιά αμερικανική και διείσδυση και επιρροή. Βέβαια, μετά το ψευδοπραξικόπημα για το οποίο κατηγορήθηκε το κίνημα Γκιουλένα, όλα τα δίκτυα αμερικανικής επιρροής, και αυτό
το λέω όχι μόνο γιατί το γνωρίζω επί του πεδίου, αλλά έχω και σχετική πληροφόρηση. Όλα τα δίκτυα συλλογής πληροφοριών, ανάλυσης και σχεδιασμού που είχε η Αμερική μέσα στην Τουρκία κατακρεουργήθηκαν. Τους τα έκοψαν όλα. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε και εμείς στην Ελλάδα πολύ προσεκτικοί για το τι λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες για την Τουρκία. Δεν πρέπει να το θεωρούμε ως θέσφατο ότι ναι, όντως γνωρίζουν τι λένε, ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει να εμπιστευόμαστε, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ, τα δικά μας μάτια, τα δικά μας δίκτυα πληροφοριών, τις δικές μας αναλύσεις. Αν έχουμε, αν έχουμε. Επίσης, ξαναλέω, θα πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε πόσο βαθιά είναι η ρωσική και η κινέζικη διείσδυση στο τουρκικό πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που ακόμα εγώ δεν έχω απαντήσει. Πολύ σωστή επισήμαση. Βεβαίως, δίκτυα πληροφοριών δικά μας, αν ασχοληθούν σοβαρά τα δίκτυα πληροφοριών με αυτά και όχι με το εσωτερικό. Ποιος το παρακολουθεί, ποιον στη χώρα. Θέλω να σας ρωτήσω και το τελευταίο, γιατί το είδα και μου έκανε εντύπωση. Γράψατε κάπου, δεν θυμάμαι πού, ότι θέλει εξαιρετική προσοχή και από τους Έλληνες αναλυτές και από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης η πληροφόρηση σε σχέση με την Τουρκία, είτε είναι ερντογανική, είτε είναι κεμαλιστές, είτε είναι γκιουλενιστές. Η αλήθεια είναι, λέτε, ότι σε όλο το δυτικό μπλοκ, να το πω έτσι, η Τουρκία αυτές τις πηγές στο βάθος τις έχει για ένα σκοπό, για την τουρκική στρατηγική, ανεξάρτητα από τις μεταξύ τους διαφωνίες. Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ, κοιτάξτε, αν δείτε τα think tanks στα οποία υπάρχουν Τούρκοι αναλυτές και δείτε τι γράφουν και πώς αναλύουν τη χώρα, βεβαίως μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικές οπτικές με βάση την ιδεολογία τους κτλ. Αλλά όλα εξυπηρετούν ένα κοινό στόχο, να γίνει η Τουρκία ένα είδος τοπικής υπερδύναμης. Πέρα από τις εσωτερικές του διαφωνίες. Ακόμα και το δίκτυο Γκιουλέν, ξέρετε, κύριε Σακίνη, το οποίο είναι διοκόμενο αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Τι επιθυμούσε να κάνει, να διασπείρει την τουρκική γλώσσα και ένα ήπιο Ισλάμ υπό τουρκική ηγεμονία, να το διασπείρει σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες και να καταστήσει την Τουρκία ως νατοϊκό παίκτη, ως νατοϊκή χώρα, ηγέτη στον Ισλαμικό κόσμο. Με νατοϊκό καπέλο, με δυτικό καπέλο. Αυτό το project απέτυχε. Ήρθαν και μαλιστές και είπαν αυτό θέτει προβλήματα ασφαλείας στη χώρα μας, ειδικά για το κουρδικό, και τους ξύλωσαν όλα αυτά τα δίκτυα, τα καθάρισαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κεμαλιστές ακολουθούν μια προδοτική πολιτική προς την πατρίδα. Και αυτοί το ίδιο επιθυμούν, να γίνει η Τουρκία πανίσχυρη χώρα. Και οι Ισλαμιστές το ίδιο επιθυμούν, να γίνει η Τουρκία πανίσχυρη χώρα. Η διαφορά τους είναι στον τρόπο στον οποίο θα επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μάλιστα. Θέλω να η διαφορά τους είναι στις τακτικές που θα ακολουθήσουν. Στακτικές. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα της διαφθοράς και τα λοιπά, είναι μια άλλη. Προφανώς. Αλλά και οι δύο επιθυμούν μια πανίσχυρη Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε αυτή την στόχευση, προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουν και τα think tank τους στις δυτικές πρωτεύουσες. Θα την ξανακάνουμε τη συζήτηση και λίγο πριν τις εκλογές της Τουρκίας και θα μιλήσουμε επισταμμένως, αν θέλετε, για όλα αυτά που περιγράφετε. Βεβαίως. Πριν και σας αποχαιρετήσω, να πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι ακόμη και η ελληνική δημόσια τηλεόραση στέκεται σήμερα πομποδός στην εξόντωση κατά δήλωση του Τούρκου Προέδρου, του επικεφαλής του ISIS, αλλά για την εξόντωση φιλοκουρδικών στοιχείων δεν ακούς κουβέντα. Δεν είναι τίποτα. Έχουν σαν αυτό... να υπάρχει απαγόρευση πια. Κύριε Σαχίνη, εγώ ξέρετε πώς το έχω ονομάσει αυτό το φαινόμενο της αναπαραγωγής τουρκικής προπαγάνδας στα ελληνικά μέσα ενημέρωση, ακόμα και στα δημόσια. Το ονομάζω επικοινωνιακή δορυφοροποίηση. Μα τι λέτε, εδώ υπάρχουν τηλεπαιχνίδια στα ελληνικά κεντρικά μέσα ενημέρωση. Να μην σας πω ότι κανείς δεν σχολίασε ότι ο Αζέρος πρόεδρος ήταν πλάι-πλάι με τον φιλάσθενο Τούρκο πρόεδρο στην έκθεση αυτή της ρομποτικής και τεχνολογίας. Παίρνουμε από το Αζερμπαϊτζάν φυσικό αέριο, δεν τρέχει κάστανο. Ναι. Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει καταφέρει η Τουρκία, αυτό είναι πολύ σοβαρό, έχει καταφέρει να πλασάρει μία εικόνα, ιδιαίτερα σε μικρότερες χώρες όπως εμείς και άλλες γειτονικές, μία εικόνα για την ίδια, την οποία όπως την επιθυμεί αυτή, έχει καταφέρει να ελέγξει το αφήγημα για τη χώρα της. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μάλιστα. Και έχουμε Έλληνες δημοσιογράφους οι οποίοι άκρητα αναπαράγουν αυτή την προπαγάνδα, επειδή το είπε, λέει, ο Ερντογάν ή το είπε ο υπουργός τους κτλ. Βρε παιδιά, το έχετε ελέγξει, το έχετε ερευνήσει, το έχετε δει. Γιατί αναπαράγεται ό,τι δηλώνει ο κάθε Τούρκος πολιτικός? Δεν μπορεί να σκεφτείτε ότι αυτό εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη ψυχολογική επιχείρηση, μια συγκεκριμένη στόχευση? Είναι αυτό αντικειμενική και ανεξάρτητη και σοβαρή δημοσιογραφία? Δημιουργεί προβλήματα ασφαλείας, διότι παραπληροφορούν την ελληνική κοινή γνώμη, κύριε Σαχίλη. Είναι παραπληροφόρηση αυτό το πράγμα. Κύριε Μιχαλίδη, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλό μήνα, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, 5 δευτερόλεπτα. Έχω πει επανειλημμένως ότι θα έπρεπε και εμείς να είχαμε οι αφυπηρετήσαντες διπλωμάτες μας του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι η ώρα να δημιουργήσουν ένα δικό τους think tank.
το οποίο θα κάνει δημόσιες παρεμβάσεις για θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνούς πολιτικής, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε δυτικές πρωτεύουσες, οι οποίες είναι κρίσιμες για τα δικά μας συμφέροντα. Δεν μπορεί το δημόσιο λόγο για αυτά τα κρίσιμα ζητήματα να το μονοπολούν οι κομματικοί και οι φανατικοί, κύριε Σακή. Αυτό και τελειώνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Αχ, να είχαμε και ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας χωρίς να είναι πανάκια, θα είχε δημιουργήσει κρατικά επιτελεία με μνήμη όμως. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.